θετικές υποδείξεις για τις υποχρεώσεις της Τουρκίας σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και αρνητικά στοιχεία για τις γενικότερες κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας, περιλαμβάνει η έκθεση που υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μέσα σε αυτό είναι και το θέμα της αποχώρησης του τουρκικού στρατού, αλλά και η επιστροφή των παρουσίων. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, όπως τα έχετε πει, πριν λίγο τελειώσαν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Εγκρίθηκαν η έκθεση από την Επιτροπή Εξωτερικών με 51 ψήφους υπέρ, 14 αποχές και 3 κατά. Δεν είναι ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε για καταστροφολογία. Να θυμηθούμε από πού ξεκίνησε η έκθεση, με σημαντικότατες παραλήψεις και μετά από τις δικές μας παρεμβάσεις. Καταφέραμε να σωματώσουμε το ζήτημα της αποχώρησης των κάτοχων στρατευμάτων, των τερματισμών του πηγισμού, σεβασμό στον κύριο αρχηγό δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών και το δικαίωμα της Ουκρανίας Δημοκρατίας για να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς τους πόρους. Βεβαίως υπάρχει και αρνητική πτυχή, όπου τάσσεται υπέρ της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, παρόλες τις δικές μας παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, ότι η Τουρκία δεν πρέπει να δικαιωθεί γιατί δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Άρα δεν έπρεπε η Ευρώπη να προχωρήσει, διότι είναι μια πολιτική η οποία πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι από το Κοινοβούλιο. Ναι. Και θέλω να πω ότι η συγκύτρια ήταν σε γραμμή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όπως είπα στην αρχή, δεν ήταν, νομίζω ότι τα θετικά τα οποία μπήκαν στην πορεία ήταν πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Υπάρχει και αναφορά όσο αφορά το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύησεων, έτσι. Ναι. Είναι μια δίκαιη και συνολική και βιώσιμη λύση, βασισμένη σε μια διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια διεθνή νομική προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια. Και είναι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Που σημειώνεται αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει, είναι περίπου κινείται στο ίδιο πλαίσιο το περσινό. Μάλιστα. Απλώς η φετινή έκθεση είναι πιο επικριτική για την Τουρκία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Τουρκίας, όπου εκεί είναι θαρρυντική έκθεση, θα έλεγα, λόγω των εξελίξεων μετά από το πραξικό μας στην Τουρκία, γιατί τάση του κυρίου Ερντογάν. Μάλιστα. Ο ζήτημα είναι ότι αυτό το επικίνδυνο σημείο το οποίο υπάρχει σε σχέση με την αναβάθμιση, αυτό θα πρέπει να αφορά κατά κύριο λόγο τη δική μας την κυβέρνηση, οι οποίες με τις δικές της τις ενέργειες θα επιτρέψει να υπάρξει η αναβάθμιση αυτή ή όχι. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα του Κοινοβουλίου, είναι θεωρητική η δράση του Κοινοβουλίου σε αυτό το σημείο. Άρα, καλό είναι όμως να δούμε τι κλίμα υπάρχει στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη. Άστε καλά.